Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα ένα βίντεο με αφορμή κάτι που σκεφτόμουν τον τελευταίο καιρό. Σωρή παιδιά λίγο, αλλά ένα πινελάκι μου έχει κακοποιηθεί εδώ και θέλω να το σώσω. Λοιπόν, με αφορμή κάτι που σκεφτόμουν τον τελευταίο καιρό. Όλοι ξέρετε καλά, όσοι παρακολουθείτε το κανάλι μου τουλάχιστον, ότι πάσχω από σύνδρομο υπερκαταναλωτισμού. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι αγοράζω καλλιντικά συνέχεια. Έχω μια εκτεταμένη συλλογή καλλιντικών και παρόλο που πολλές φορές με έχει ζητηθεί να κάνω το collection, να δείξω τη συλλογή μου, δεν το έχω κάνει. Πολλές φορές μου έχει ζητηθεί να κάνω το lipstick tag, να δείξω τα κραγιόν μου, δεν το έχω κάνει και ούτε θα το κάνω. Γιατί, όχι γιατί φοβάμαι ότι θα το εκλάβετε, ότι πενεύομαι σε καιρούς κρίσης. Όχι, δεν είναι πενεύομαι, ούτε και το κάνω γιατί ντρέπομαι. Όχι, ούτε και το κάνω γιατί φοβάμαι ότι θα μου πείτε ότι πενεύομαι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι. Ντρέπομαι που έχω τόσο πολλά καλλιντικά. Ντρέπομαι που σκέφτομαι πόσα λεφτά έχω ξοδέψει σε καλλιντικά. Βέβαια, δικά μου ήταν τα λεφτά, δεν τα έκλεψα. Και όλοι ξοδεύουμε κάπου τα λεφτά μας, εκτός από αυτούς που τα κρατάνε στην τράπεζα και τα κλωσάνε, ή από αυτούς που δεν έχουνε. Αλλά αυτοί που έχουνε, που βγάζουνε, κάπως θα τα φάνε. Άλλοι βέβαια θα τα φάνε σε πολύ πιο σοβαρούς τομείς της καθημερινότητας, όπως π.χ. ο άλλος θα τα βάλει στην άκρη, θα πάρει ένα δάνειο, θα χτίσει ένα σπίτι, θα αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Άλλος θα πάρει ακριβά ρούχα, άλλος θα πάρει ακριβά παπούτσια, άλλος θα πάρει καλλιντικά, άλλος θα πάθει τα παίξει κουμάρι, άλλος θα πάει τα παίξει στοίχημα, άλλος θα πάθει τις πουτάνες, άλλος θα πάει στο γήπεδο, ο καθένας με την τρέλα του, κοινώς. Οπότε γιατί να ντρέπομαι εγώ για τα καλλιντικά μου? Λοιπόν, εγώ ντρέπομαι για τα καλλιντικά μου για πολλούς λόγους, έχω αυτά τα ενοχικά σύνδρομα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσει να συγκαταλέγομαι σε μία κλίκα ανθρώπων για τους οποίους η εξωτερική εμφάνιση είναι το παν. Τι θέλω να πω? Όταν φτάνεις σε σημείο να ξοδεύεις τόσα πολλά λεφτά για την εξωτερική σου εμφάνιση, είτε αυτό θεωρείται καλλιντικό, είτε αυτό θεωρείται ρούχο, είτε αυτό θεωρείται πλαστική επέμβαση, είτε αυτό θεωρείται, έχεις κάποιο πρόβλημα. Και όταν το σκέφτομαι, δεν αμφιβάλλω ότι έχω κάποιο πρόβλημα, το ξέρω ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Πιστεύω ότι κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα έπρεπε να έχει τόσα πολλά καλλιντικά για την πάρτι του και για την τρέλα του και για την κάβλα του μόνο. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Θα μου πεις λάθος, αλλά το κάνεις. Ναι, το κάνω γιατί ειλικρινά θεωρώ τον εαυτό μου άρρωστο σε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρω πολύ καλά ποια είναι τα καλλιντικά, ποια είναι τα απαραίτητα του μακιγιάζ που πρέπει να έχω για να είμαι ευπαρουσιαστή κάθε μέρα. Θα μπορούσα δηλαδή να ζήσω με 5 σκιές, ένα μολύβι μαύρο για eyeliner, μάσκαρα, 2 ρούζ, για την ακρίβεια, 2 ρούζ, ένα μπρόνζερ και 4-5 κραγιόν. Μία πούδρα και ένα foundation και ένα concealer. Αυτά θα ήταν τα απαραίτητα καλλιντικά που θα έπρεπε να είχα. Και έκανα 4-5 πινέλα για την εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Αυτά θα ήταν τα καλλιντικά που θα έπρεπε να είχα και όχι τις εκατοντάδες που έχω. Πράγματα τα οποία όταν θα τελείωναν ή όταν δεν θα τελείωναν, αλλά για τον ΑΒ χύψη λόγο ή θα χανόταν ή θα χαλούσε ή θα έλυγε ή θα έπεφτε μες στην τσάντα, θα έκανα μια αντικατάσταση με ένα παρόμοιο ίσως ή καλύτερο ή διαφορετικό, ανάλογα με τις τάσεις της μόδας, και όχι επειδή πέρσι ήταν στη μόδα κραγιόν σαν τα Rebel να πάρω 4 ίδια περίπου ίδιο χρώμα, να έχω δηλαδή 4 περίπου ίδια χρώματα με τα Rebel και να τα βάλω από μία φορά το καθένα, και αν έχει κραγιόν, έχω κραγιόν που είναι αφόρετα, ή ας πούμε να έχω 30 σκιές καφέ, μία λίγο πιο καφέ, άλλη λίγο πιο κρύα, άλλη λίγο πιο ζεστή, άλλη λίγο πιο γοζουκούρια, άλλη λίγο πιο ανοιχτή, άλλη λίγο πιο στο μπέζι, άλλη λίγο πιο στο τόπι, άλλη λίγο πιο στο γκρι, άλλη λίγο πιο στο σοκολατή, άλλη λίγο πιο στο εσπρέσο, άλλη λίγο πιο στην πλάκτα. Αυτό δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο χαζός. Θα μου πεις, λες τον εαυτό σου χαζό? Ναι,
Πιστεύω ότι σε αυτό το θέμα είμαι χαζή. Χαζή. Είναι ψώρα. Είναι ψώρα. Είναι, απλά είναι ψώρα. Όπως είπα, είναι το στοίχημα, όπως το κουμάρι, είναι ήδη αρρώστια. Εθισμός είναι. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε 150 αποχρώσεις κόκκινα κραγιόν, άσχετα που εγώ έχω. Ότι δεν χρειάζεται να έχουμε 150 αποχρώσεις νιούτ κραγιόν, άσχετα που εγώ έχω. Ή, 150, ή επειδή φέτος είναι στη μόδα τα κοραλί, να φοράμε όλες κοραλί, παρόλο που δεν μας πάνε στα κοραλί. Θεωρώ ότι είναι λίγο τραγικό και αστείο να βλέπω κοπέλες που όλο το καλοκαίρι και το χειμώνα φορούσαν κάτι χρώματα, ας πούμε, φούξ, ροζ της Μπάρμπι, κοραλί, πορτοκαλί, φωσφοριζέ, που τα χείλα τους ήταν λες και φορούσαν τζάκετα, αυτό φοράνε η τροχονόμια, τους βλέπεις τη νύχτα, ξαφνικά έρχονται το χειμώνα και φοράνε μαύρο κραγιόν, σκούρο μπορντό, κάτι χρώματα που είναι σαν πεθαμένες. Και όλα αυτά γιατί ακολουθούν τη μόδα και αυτό επιτάσσει μόδα. Ενώ πραγματικά δεν τις πάει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί σε ελάχιστες γυναίκες πάνε αυτά τα χρώματα και ελάχιστες μπορούν να τα υποστηρίξουν. Θα μου πεις τώρα τι μας λες, ρε Ελίνα, τι λες. Τι λέω, λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι, με το όνομά τους. Για μένα τουλάχιστον. Θα μου πεις εσύ δεν έχεις, δεν πήγες, πήρες. Ναι, πήγα, πήρα. Και να σας πω και το. Την αλήθεια, εγώ είχα πάει και είχα αγοράσει το 1996, στην πρώτη ηλικία όταν ήμουνα, ένα κραγιόν της Helena Rubinstein, τότε ήταν πολύ δυσμοδός αυτή η μάρκα, μοβ, σκούρο μοβ. Σας πληροφορώ, το έβαλα δύο φορές μόνο, πρώτη ηλικία και όλα. Τι με έκοφτε εμένα και πήγα και το έβαλα. Και όμως πήγα και το πήρα. Και παρόμοιες αγορές κάνω και τώρα, ας πούμε. Δεν έχει νόημα. Ειλικρινά, κορίτσια, δεν έχει νόημα. Αυτό που κάνουμε είναι αρρώστια. Και αυτό με βάζει σε σκέψεις, γιατί ξέρετε πολύ καλά την άποψη που είχα για τα κορίτσια του YouTube που πληρώνονται, ότι είναι αρνητικότατη. Όμως τώρα που το καλοσκέφτομαι, δεν είναι καλά κάνουν τα κορίτσια, γιατί για να συντηρήσεις αυτή την αρρώστια χρειάζεται λεφτά. Και δεν μπορείς να έχεις τόσα λεφτά. Έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι με τις εταιρείες marketing κάθε σεζόν, γιατί έχουμε πλέον φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, λανσάνονται καινούργια πράγματα. Εντελώς διαφορετικά χρώματα από την προηγούμενη σεζόν, εντελώς διαφορετικές υφές. Δηλαδή, με πέρσι είχαμε τα gloss, φέτος έχουμε τα matte. Γιατί οι εταιρείες αυτό προσπαθούν να σου κάνουν. Προσπαθούν δηλαδή να σου πούν, μα άμα εγώ το φθινόπωρο λανσάρω ίδια χρώματα με το καλοκαίρι, γιατί να τα αγοράσω, αφού πήγαν και τα αγόρασαν το καλοκαίρι. Οπότε θα λανσάρω άλλα χρώματα το φθινόπωρο. Εσείς τι νομίζετε, ότι οι εταιρείες σίγουρα έχουν research and development, R&D και βγάζουν καινούργια χρώματα και καινούργιες υφές και καινούργιες τεχνολογίες και καινούργιες μίξεις για πράγματα. Αλλά πάρα πολλά πράγματα είναι πράγματα που υπάρχουν σε συρτάρια τους. Δηλαδή αυτό το κραγιόν τώρα, το Matte 17, μπορεί να η χημική του σύσταση να υπάρχει ή το χρώμα να υπάρχει στην 17, την εταιρεία, σε κάθε εταιρεία, από το 1997, που ακόμα και τότε ήταν τα κραγιόν τα Matte στη μόδα. Αν θυμάστε καλά, τότε το 95-97, 95 νομίζω, ήταν τα body shop που είχαν 4 αποχρώσεις matte κραγιόν και φορούσαν μόνο matte κραγιόν. Και τώρα, 20 χρόνια μετά, φοράμε πάλι matte κραγιόν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εναλλάσσονται συνέχεια και τα χρώματα και οι υφές και τα looks για να μπορέσουν οι εταιρείες να πουλήσουν. Και εμείς πέφτουμε σαν θύματα, σαν θυματάκια, όπως αυτά τα θυματάκια, τα κορίτσια που σας έλεγα, που παίρνουν πληρωμένα και έχουν κάνει τα κανάλια τους και τα blog τους, πασαρέλες marketing. Και εμείς έχουμε γίνει το ίδιο ανυποψίαστα, μάλιστα πληρώνοντας με τα λεφτά μας, και είναι λίγο, ας πούμε, κουφό, είναι λίγο κουλό, δεν έχει και τόσο λογική αυτό που κάνουμε, δεν έχει βασικά καθόλου λογική. Γιατί πόσα looks μπορεί να πάνε σε έναν άνθρωπο, πόσα μακιγιάζ πετυχημένα μπορεί να κάνεις, δηλαδή. Και ας το δούμε και ξεκάθαρα, από αυτές που κάνουμε βίντεο, πόσες παρουσιάζουμε καινούργια μακιγιάζ. Είναι ένα βίντεο στα 10. Στα άλλα 9 είναι προϊόντα που μας άρεσαν, που αγοράσαμε και πάτε σε εκείνο το μαγαζί και πάρτε αυτό, είναι πολύ ωραίο. Και πάτε σε αυτό το μαγαζί και πάρτε αυτό, είναι πολύ ωραίο. Και αυτό είναι στη μόδα φέτος. Και αυτά αγόρασα. Και αυτό είναι το review μου γι' αυτό. Γενικά ένας υπερκαταναλωτισμός. Μας βοηθάει. Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί να ζει κανείς ή να μην ζει. Όχι, αυτή δεν είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι. Μας κάνει πιο ευτυχισμένους πραγματικά το να έχουμε πολλά καλλιντικά, παύλα παπούτσια, παύλα ρούχα, δηλαδή να καταναλώνουμε ασύστολα. Μας κάνει πιο ευτυχισμένους στα αλήθεια, ή μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε πιο ευτυχισμένοι ή ότι δικαιούμαστε την ευτυχία.
Γιατί αυτό το παρατήρησα και στα μαμάδο blogs και στα blogs ομορφιάς, ότι υπάρχουν τάσεις και μόδες. Π.χ. τώρα, ας πούμε, στα μαμάδο blogs πολύ της μόδες είναι ο θυλασμός, ότι τα αγγελούδια μας έτσι έκανα τη βάφτιση, αλλιώς έκανα τη βάφτιση, ότι το μωρό μου είναι γλυκύτατο, κουκουβά, κουκουβά, βέβαια, όλες, να μην τις πούμε και τίποτα. Δηλαδή, sorry παιδιά, κι εγώ είναι μάνα και αγαπάω το παιδί μου, το λατρεύω, αλλά θα ξεράσω, αμά το Θεό, θα ξεράσω. Θα μου πεις, τα διαβάζεις, αρρώστια να, τα διαβάζεις όπως τη βλέπεις τα κανάλια από τις YouTubers και από τις bloggers που πληρώνονται, αρρώστια, δεν μπορείς, εκεί πρέπει να το δεις, Γενικά, πολύ δίθεν, παιδιά, πολύ δίθεν, πολύ κατεύθυνση, αφού φανταστείτε, έμεινα εκτός για την εγκυμοσύνη μου κάποιο διάστημα και όταν μετά πήρα να ξαναβαφτώ, δεν ήξερα πώς να βαφτώ, δεν ήξερα, λες και είχαν περάσει αιώνες, δηλαδή, και λες και είχα μείνει τόσο πίσω, δηλαδή, πρέπει να ασχολείσαι με την ομορφιά. Πρέπει να ασχολείσαι με τη μόδα για να θεωρείσαι ωραία αγκόμενα, για να θεωρείσαι γυναίκα. Πρέπει να ξέρεις ποιο κραγιόν είναι στη μόδα. Πρέπει να ξέρεις ποιο ρούχο είναι στη μόδα. Πρέπει να είσαι έτσι. Πρέπει να παρουσιάζεις έτσι. Πρέπει να παρουσιάζεις... Γιατί ρε παιδιά έτσι. Γιατί. Και πού πήγαν οι ωραίες γυναίκες. Πού πήγαν οι όμορφες, οι αυθεντικές γυναίκες. Πού. Θα μου πεις, τι μιλάς και εσύ, ρε. Ηλίθεια. Τι μιλάς. Εσύ είσαι αυθεντική. Και εσύ δεν βάφεσαι. Και εσύ δεν προσπαθείς να γίνεις όμορφη. Γιατί δεν βγαίνεις έξω άβαφη σαν το Φράγκενστάιν. Όχι, και εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι εντελώς αυθεντική και ούτε και πιστεύω ότι το άλλο άκρο αυτό, κομμουνίστρια τρίχα στη μασχάλη, είναι ωραίο, φρύδιο. Και δεν περιποιούμε και δεν κάνω. Ωραίο είναι να περιποιείσαι και να φροντίζεις τον εαυτό σου και να θες να παρουσιάζεις όμορφη. Αλλά μήπως κάπου χάνουμε το νόημα, γιατί βλέπω όλα, όλες έχουμε γίνει το ίδιο. Όλες ίδιες. Και δυστυχώς έχουμε χάσει τη γοητεία μας. Δεν είμαστε όμορφες. Είμαστε... Δεν είμαστε όμορφες. Δεν έχουμε ομορφιά πλέον. Έχουμε μια τυποποιημένη... μια τυποποιημένη εικόνα. Όσο πιο πετυχημένη, όσο με πιο προϊόντα τελευταίες λέξεις, πιο μοδάτα, πιο ψαγμένα, που δεν τα ξέρει κανένας, που τα ξέρουμε μόνο εμείς οι λίγοι που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, τόσο πιο cool και τόσο πιο καλή αυτοποίθησή μας, αλλά παίζει ρόλο ρε παιδιά στην τελική αυτό. Μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Αυτά τα πράγματα αναρωτιέμαι τον τελευταίο καιρό. Αλλά απ' την άλλη, είναι και η ψώρα του καθενός. Εμένα δηλαδή, μπορεί, τι θέλω να πω, μπορεί προσωπικά να πιστεύω ότι, εντάξει, πρέπει να είσαι ηλίθια για να έχεις τόσα πράγματα που έχω εγώ και καλλιτικά και να ξοδέψεις τόσα λεφτά και... Αλλά εμένα το μακιγιάζ μου αρέσει. Για μένα το μακιγιάζ είναι ζωγραφική. Είναι όπως τα παιδάκια στο δημοτικό που έχουν τους μαρκαδόρους και τους μυρίζουν και τους παίζουν τα χρώματα, τις υφές. Για μένα είναι τέχνη, είναι δημιουργία. Και όχι μόνο επάνω μου. Ακριβώς αυτό εννοώ. Δηλαδή επάνω μου δεν με τρελαίνει και να είμαι βαμμένη και να είμαι άβαφη. Μ' αρέσει να είμαι βαμμένη, αλλά μ' αρέσει και να βάφω τους άλλους. Δηλαδή όταν βλέπω έναν άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι το μακιγιάζ. Κοιτάω πώς είναι βαμμένος, κοιτάω πώς θα μπορούσα να τον βάψω. Ίσως κάνω το λάθος επάγγελμα. Ίσως έπρεπε να είμαι μακιγιάζ. Ίσως πρέπει. Όλα αυτά γίνονται για μια αιτία. Καμιά φορά λέω ότι έχω αγοράσει τόσα καλλιτικά, γιατί σαν φαρμακοποιός και με την τρέλα που έχω, θα κάνω είτε δική μου εταιρεία καλλιτικών, δηλαδή δικά μου καλλιτικά, είτε θα κάνω online φαρμακείο και θα ξέρω τι να πουλάω, τι να προωθώ, ποια είναι τα καλύτερα, ποια είναι τα χειρότερα. Και ότι όλα αυτά δεν θα πάνε χαμένα. Και ότι αυτά στο τέλος γίνονται για κάποιο λόγο. Έτσι παρηγορούμε. Αλλά πιστεύω ότι πέρα από το δικό μου το προσωπικό το θέμα, ότι γενικά ας πούμε ζούμε σε μια εποχή της εικόνας και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση να το αποδεχτούμε αυτό το πράγμα ή να μην το αποδεχτούμε. Να γίνουμε μέρος αυτού του πράγματος ή να μην γίνουμε μέρος αυτού του πράγματος. Και τώρα θα θίξω ακόμα ένα θέμα. Στα βίντεο στο YouTube, εγώ πλέον δεν λαμβάνω πολλά σχόλια.
όπως παλιά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν λαμβάνω σχόλια γλύφτρικα. Που αυτό με χαροποιεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι δεν λαμβάνω πολλά σχόλια. Θα προτιμούσα να λάμβανα πολλά σχόλια από πολλούς που θα ήταν ενδιαφέροντα σχόλια. Αλλά πάω και βλέπω στα κανάλια άλλων κοριτσιών που κάνουν βίντεο, που ξεκινήσαμε μαζί, που ίσως κάνουν... Βέβαια, κάνουν πολύ διαφορετικά βίντεο από μένα, με πολύ περισσότερα hauls, πολύ περισσότερα reviews, με πολύ περισσότερα tags, με πολύ περισσότερα... giveaways. Και βλέπω ότι έχω πάρα πολλά σχόλια, πάρα πολλούς subscribers. Και κάπου με πιάνει πίκρα και λέω, ρε γαμώτο, τώρα εγώ τι κάνω εδώ πέρα, τσομπανάκι. Δεν σας πω οι άλλοι. Δηλαδή κάπου έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά απ' την άλλη, αυτό το κανάλι στο YouTube πάντα για την κάβλα μου το έκανα. Τώρα έχω βάλει διαφημίσεις με το Buzz Videos, έχω απογράψει ένα συμβόλαιο. Και σε ένα μήνα περίπου, ας πούμε, μου δίνουν και 40 ευρώ. Τόσα interviews μου, τόσα λεφτά αντιστοιχούν, 40 ευρώ το μήνα. Που για μένα αυτά δεν είναι λεφτά. 40 ευρώ το μήνα για μένα δεν είναι λεφτά. 40 ευρώ βγάζω γυρνώντας το κλειδί στο φαρμακείο. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να το λέω, αλλά έτσι είναι. Τουλάχιστον θα έπρεπε να βγάζει ένα φαρμακείο τόσα λεφτά. Αλλά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Ξέχασα τι έλεγα. Ξέχασα γιατί ξεκίνησα να μιλάω. Παναγία μου, γέρασε. Τι έλεγα, ρε κορίτσια. Θα μου πεις τώρα, περιμένεις απάντηση. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε να πούμε για την κριτική μου για τον υπερκαταναλωτισμό και για το πώς έχουμε γίνει και για την τυποποίηση ακόμα και των καναλιών στο YouTube και των blogs κτλ. Σε αυτό το βίντεο περιμένω τις γνώμες σας. Θέλω οπωσδήποτε τις γνώμες σας κάτω, στα σχόλια. Θέλω να μου πείτε τι σκέφτεστε, αν έχω δίκιο, αν έχω άδικο, αν λέω μαλακίες, πού λέω μαλακίες, αν διαφωνείτε μαζί μου, πού διαφωνείτε μαζί μου, γιατί διαφωνείτε μαζί μου, εάν συμφωνείτε μαζί μου. Γενικά, τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό που επικρατεί αυτή την περίοδο κρίσης στην Ελλάδα, που παρόλο που έχουμε κρίση, αντί να μαζευτούμε, την ψωνίζουμε ακόμα παραπάνω, και που έχουμε χάσει την αυθεντικότητά μας ως άνθρωποι, ως διασκέδαση. Παραδείγματος χάρη, χθες έβαλα την Μπέμπα να την ανορίσω με ένα βίντεο που κατέβασα από το YouTube, που είναι ένα live του Βασίλη Καρά στην Καλύβα το 1989. Ναι, με τέτοια κοιμά την Μπέμπα. Και ρε παιδιά, τους έβλεπες εκεί στα μπουζούκια, σπαν πιάτα κτλ. Με το t-shirt το διαφημιστικό, τις γκόμενες με, εντάξει, να μην πω πώς, και περνούσαν καλά οι άνθρωποι, διασκέδαζαν. Και τώρα πας σε ένα μπουζούκι και βλέπεις τόσο δίθεν, τόσο ποζεριά και λες, ο κόσμος αυτός πότε διασκεδάζει, πότε περνάει καλά. Δεν ξέρω, πείτε μου τις σκέψεις σας. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, λιγότερο βαθιστόχαστο. Προς το παρόν αυτά είχα να σας πω, φιλιά πολλά. Τα λέμε, γεια σας, bye!